κυρίες μου και κύριοι, καλή της εσφαίρας να έχουμε. Είναι το θεοσεβούμενο, μενδονικό, σεξι και ταυτόχρονα ηθικό ατομικό δελτίο ειδήσεων με την Νικολέτα Δάφνου. Με μια ευχάριστη είδηση θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας, καθώς βραβείο Πούλιτζερ ετοιμάζεται να αποδώσει η Διεθνής Δημοσιογραφική Ακαδημία στη Βασίλισσα της Μικροαστικής Δημοσιογραφίας, κυρία Ιωάννα Μάνδρου. Η οποία βγήκε στον SSKY και δήλωσε: Πού ήταν οι γονείς όλων αυτών των παιδιών όταν ξενυχτούσαν στο σπίτι του γνωστού ηθοποιού σκηνοθέτη? Μπράβο, Ιωάννα μου! Αν υπήρχαν σωστοί γονείς, δεν θα υπήρχαν παιδεραστές. Όλοι το ξέρουν αυτό, αλλά μόνο εσύ είχες το σθένος να το πεις. Για όσους δεν θυμάστε την εν λόγω κυρία, είναι αυτή που είχε πει για τη μητέρα του Παύλου Φίσα: Καλέ, αυτή γαλουμπεναριά από το πέραμα, πολύ χτενισμένη δεν είναι? Μαρή Μάνδρου, θα σε έφτυνα, αλλά θα βρωμίσει το σάλιαμ. Είναι που στη βλαχοκερασάρκα δίασα από που κατάγεσαι, Μαρή. Οι αρχές της οικογένειας είναι γρανιτένιες και δεν τα σηκώνουν αυτά. Το ξέρουμε όλοι άλλωστε. Στην ξαδέρφη και στη θιά, 5 πόντους πιο βαθιά που λέει και η παροιμία. Έλγο, κουλίτσα μου. Μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας τώρα. Και σε αυτό το σημείο περνάμε στην σίγουρα εξυπνότερη από πολλούς παρουσιαστές και πολλές παρουσιάστριες, Παυλίνα Νικολίνα, για το quiz της ημέρας. Πάμε! Φίλες και φίλοι, φίλοι καριοφίλοι, καλησπερούλα σας. Το σημερινό μας παιχνιδάκι δεν είναι quiz, σας ξεγέλασα. Αλλά παιχνίδι παρατηρητικότητας. Ενώ διανύουμε το lockdown που μας επιτρέπει να ζούμε μέχρι τη 6 και τελείως συνειρμικά μιλώντας, μετρήστε πόσες πίτσες μπλε περνάνε από την οθόνη μας. Στείλτε το μήνυμά σας στα 13033 και ένας υπερ τυχερός θα κερδίσει ένα χειροποίητο κεντητό μενδόνι. Σενδόνι. Σενδόνι, μη φωνάζεις! Στα γαστριμαργικά παύλα οικιακά μας νέα, την αηδία της πίτσας με ανανά και της υποχρέωσης να μαζέψεις τις τρίχες που έχουν βουλώσει το σιφόνι σου, συναγωνίζεται ο γνωστός δικηγόρος Αλέξης Κούιας. Yes, bitch! Ο οποίος βγήκε και δήλωσε στο Μέγκα για τον κατηγορούμενο για παιδικούς βιασμούς Δημήτρη Λιγνώδη, πως είδε έναν δυστυχισμένο και συγκλονισμένο άνθρωπο στη Γαδά σήμερα. Πιο δυστυχισμένο και συγκλονισμένο από τα 15χρονα που καλούσε στο σπίτι του εν λόγω κύριος Αλεκάκο μου. Αχ, Αλέξη! Κούγια που σε κούναγε! Πάντως, παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ από την υπόθεση της Μανουλάδας και μετά την εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Μπορεί μια κλίση τροχονόμου να κάνει 20 χρόνια να παραγραφεί, αλλά η παιδεραστία παραγράφεται σε μόλις 15 χρόνια! Αν αυτό δεν είναι νίκη, τότε τι είναι? Τι είναι, ρωτάω! Και κάπου εδώ να διακόψουμε τις ειδήσεις μας για να παρακολουθήσουμε το trailer της νέας σειράς που έρχεται στο κανάλι μας με τίτλο «Στα σκαλοπάτια του έρωτα». Ιωκάστη, πες μου κάτι που θα με πληγώσει για να φύγω από κοντά σου. Άσε με να σκεφτώ. Α, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κεντρό ακόμα. Η Νουδού άκρα δεξιά και το ΚΚΕ ανύπαρκτο. Καλή τύχη, Εμίλια. Α, κακούργα. Στα καλλιτεχνικά νέα της ημέρας, ορμόμενη από την πεισματική άρνηση της κυρίας Καρεκλίνα Μεντζόνι να παραιτηθεί, παρόλο που τα έχει κάνει κουλουβάχατα στον τομέα του πολιτισμού τους τελευταίους πολλούς μήνες, η γνωστή εταιρεία παραγωγής αισθησιακών ταινιών Σιρινάκης θα γυρίσει νέα ταινία με τίτλο «Η Καντήλ Ανάφτρα και η Καρέκλα». Ενθουσιασμένη δηλώνει η guest star της ταινίας Ακρόπολη Αθηνών, η οποία παραμένει, όπως είπε, σκληρή και τσιμεντωμένη. Επόμενος, παρακαλώ!